Πάλι κοντά σας για το δεύτερο μέρος του Tourism Day. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Παντή, υπεύθυνος ψηφιακών προγραμμάτων του Χρυσού Οδηγού. Το Χρυσό Οδηγό, κύριε Παντή, τον είχαμε συνηθίσει με τους καταλόγους, τους οδηγούς. Έτσι, είχαμε μεγαλώσει με αυτό. Τώρα αλλάζει όλο το προφίλ, φαντάζομαι. Έτσι. Για μιλήστε μας λίγο για την εταιρεία. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο Χρυσό Οδηγό τα τελευταία χρόνια. Σήμερα η εταιρεία είναι κυρίως digital, στα ψηφιακά προϊόντα. Αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται ο Χρυσός Οδηγός τη μεγαλύτερη ιστοσελίδα directory επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το hio.gr, το οποίο ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες το μήνα. Είναι μια πύλη εισόδου για τις επιχειρήσεις και για τους... XO, έτσι. XO.gr, ναι. Είναι μια πύλη για τις επιχειρήσεις να προβληθούν και για τους καταναλωτές να μπορούν να βρουν τους επαγγελματίες που αναζητούν. Και όλα αυτά βέβαια πλέον πάνω στο διαδίκτυο ή στο κινητό τηλέφωνο. Από εκεί και πέρα μια σειρά ψηφιακών προϊόντων, όπως η διαφήμιση στο διαδίκτυο, είτε μέσω της Google, είτε μέσω της Yandex στη Ρωσία. Είστε partner, έτσι. Είμαστε premier SMB partner της Google στην Ελλάδα και εκτός από την Google διαθέτουμε αυτή τη στιγμή και υπηρεσίες προβολής στη Ρωσία μέσω και της ανάλυσης Yandex. Να, το Yandex, το ξέρω, ναι. Καθώς και μια σειρά από άλλες υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook κτλ. Αλλά το πορτφόλιό μας, βάζοντας μαζί και την κατασκευή της ιστοσελίδας, δηλαδή την ψηφιακή επιχείρηση που θέλει κάποιος να προβληθεί στο διαδίκτυο. Το πορτφόλιό μας. Φτιάχνετε εσείς. Βεβαίως. Πλέον έχουμε μια ολοκληρωμένη λύση προβολής για τη μέση ελληνική επιχείρηση. Έρχεται λοιπόν τώρα στη φαρέτρα μας και μπαίνει και η μηχανή αναζήτησης της Baidu. Και έτσι δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προβληθούν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Α, βέβαια, πολύ σημαντικό. Και βέβαια αυτή η εξωστρέφεια που έχετε ακολουθήσει έχει να κάνει βέβαια και με την ζωφερή εικόνα που παρουσιάζει και η ελληνική οικονομία, έτσι, η ελληνική αγορά. Είναι αλήθεια ότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις να βρουν αυτό το βήμα που χρειάζονται για να πάνε και έξω από την Ελλάδα. Είτε μιλάμε για τουρισμό, είτε μιλάμε για αγροτική παραγωγή, για προϊόντα τα οποία μπορούν να διατεθούν σε όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η δυνατότητα που δίνουμε στις επιχειρήσεις θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες υπηρεσίες, με νέα προϊόντα, με στόχο να πιάσουμε κάθε άκρη του πλανήτη. Και αυτή τη στιγμή το προσωπικό σας πόσα άτομα είναι? Αυτή τη στιγμή ξεπερνά τα 280 άτομα το προσωπικό, κυρίως στο κομμάτι των ψηφιακών προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στο κομμάτι του digital, παρόλο που μέχρι τώρα δεν έχουμε προβάλει προς τα έξω. Ναι, και όταν προχωράτε στον σχεδιασμό των ιστοσελίδων των επιχειρήσεων, κάνετε καθητοποίηση προσφοράς του προϊόντος, δηλαδή κάνετε και εφαρμογές για κινητά, άμα χρειαστεί αυτή η επιχείρηση και όλα αυτά που χρειάζονται. Οποιαδήποτε υπηρεσία ζητηθεί, χρειαστεί μια επιχείρηση για να μπορέσει να προσεγγίσει αποτελεσματικά το διαδίκτυο, θα την βρει στο Χρυσό Οδηγό. Στο πορτφόλιό σας πόσες επιχειρήσεις τώρα σήμερα έχετε? Αυτή τη στιγμή συνολικά έχουμε πάνω από 35.000 active πελάτες σε όλα μας τα προϊόντα. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Αλλά σε όλες τις εκφάνσεις οικονομίας, έτσι, όχι μόνο... Σε όλες τις κατηγορίες των επιχειρήσεων και σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν είναι τυχαίο, αυτή τη στιγμή έχουμε 7 γραφεία σε όλη την Ελλάδα. Καλύπτουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας και με ένα αριθμό πάνω από 100 εξειδικευμένων συμβούλων διαφήμισης, οι οποίοι είναι εκεί στον πελάτη για να μπορούν να δώσουν με τον καλύτερο τρόπο τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Χρυσού Οδηγού. Είπατε το νούμερο 7, και το 7 το λέγαμε πριν από λίγο για να επανέλθουμε στην κουβέντα που κάναμε με τους Κινέζους, ότι 7.000 ευρώ καταναλώνουν, ευρώ ή δολάρια, καταναλώνουν για ψώνια οι Κινέζοι ανά ταξίδι. 7.000 δολάρια αυτή δολάρια. Αλλά νομίζω ότι τα 7.000 δολάρια ακόμα και στην ελληνική αγορά θα είναι ένα τεράστιο νούμερο και θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε περισσότερους Κινέζους τουρίστες να αφήνουν τα χρήματά τους στη χώρα μας. Πόσοι περίπου έρχονται, γιατί το νούμερο δεν μπορεί ακριβώς να βρεθεί, γιατί έρχονται πάρα πολλοί και μέσω από άλλες πτήσεις από την Ευρώπη ή από την Turkish Airlines. Από την Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, το ότι δεν υπάρχει άμεση... Υπάρχει πτήση που είναι China μέσω Μονάχου, ας πούμε, Air China. Πάντως έχουμε αυτή τη στιγμή, είμαστε εξαρτημένοι από άλλους κόμβους και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην προσέλευση των Κινέζων. Θα βάλουμε μια τελεία στη κουβέντα μας και πάλι θα μιλήσουμε πιο πολύ για κινέζικη αγορά. Φεβαίως. Αφού κυρίες και κύριοι επιστρέψουμε στην εκδήλωση του Ξενιακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και ακούσουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον Γιώργο Τζακίρη.
Κυρία Υπουργέ, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, το 2014 που σύντομα ολοκληρώνεται, υπήρξε μια εξαιρετική χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό. Αφήξεις και έσοδα αυξήθηκαν σημαντικά, δίνοντας μια σημαντική ανάσα στις επιχρόνια δοκιμαζόμενες ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στρατηγικός στόχος για το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος, το θεσμοθετημένο Σύμβουλο της Πολιτείας για θέματα τουρισμού, είναι η θετική συγκυρία να αξιοποιηθεί για να μπουν γερά τα θεμέλια για την αηφόρο ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή παίζει, κατά την άποψή μας, η έμφαση στην έννοια της ποιότητας στο σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας. Μάλιστα, στο πλαίσιο των νέων θεσμικών μας αρμοδιοτήτων για την επαναξιολόγηση και κατάταξη των ελληνικών καταλυμάτων, κύριων και μη, φιλοδοξούμε να καταστούμε θεματοφύλακας της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας στη χώρα μας. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το έργο του εμπλουτισμού του προϊόντος μας, αλλά και η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ελληνικών ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων, με τη μεταξύ άλλων θεσμοθέτηση κοινών και ενιαίων όρων υγιούς ανταγωνισμού και την ταυτόχρονη καταπολέμηση φαινομένων που δημιουργούν ανισότητες και στρεβλώσεις στην αγορά υπηρεσιών φιλοξενίας. Στην κατεύθυνση αυτή δραστηριοποιούμαστε έντονα για να κατανοήσουμε και να καταγράψουμε τις ραγδαίως μεταβαλλόμενες διεθνείς τουριστικές τάσεις στον τομέα της φιλοξενίας και να εισηγηθούμε και να δρομολογήσουμε την προσαρμογή των δικών μας υπηρεσιών σε αυτές, δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα που αποτελούν πηγές ανησυχίας για την εύρυθμη λειτουργία των ξενοδοχειακών και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας. Στα πλαίσια αυτής της συνεχούς προσπάθειας, είναι και η ανάθεση από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο σε μια διακεκριμένη ομάδα Ελλήνων και ξένων ερευνητών της μελέτης για την εμφάνιση και επέκταση της οικονομίας του διαμεριασμού, όπως sharing economy, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται διεθνώς, στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της σημερινής εκδήλωσης διαλόγου θα ενσωματεθούν στη μελέτη αυτή πριν σύντομα μας παραδοθεί στην τελική της μορφή σε περίπου ένα μήνα. Έχοντας εξασφαλίσει τη συμμετοχή σημαντικών φορέων και προσωπικότητων από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πάνελ των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν, ευελπιστούμε ότι η απόψινή εκδήλωση θα συνεισφέρει σημαντικά στην περαιτέρω κατανόηση της επιρροής της οικονομίας του διαμοιρασμού στον ελληνικό τουρισμό και θα θέσει επιτάπιστος μία σειρά από προβληματισμούς. Αποτελεί πεποίθησή μας ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους τόσο τις οικονομικές και κοινωνικές διαστάσεις της οικονομίας του διαμοιρασμού στο βαθμό που οι πολίτες αξιοποιούν την τεχνολογία αναζητώντας πρόσθετες πηγές εισοδήματος. Αντιλαμβανόμαστε απολύτως ότι οι συνθήκες που διαμόρφωσε η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές του διαδικτύου και των κινητών συσκευών σηματοδοτούν την ανάδυση νέων τάσεων στην προσφορά και τη ζήτηση τουριστικών προϊόντων. Δεν μπορούμε όμως να είμαστε αδιάφοροι απέναντι στο γεγονός ότι μία ανεξέλεγκτη διόγκωση συναφών πρακτικών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και τελικώς την ίδια τη λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου και έχουν αντιμετωπίσει με σθένος επί συναπτά έτη τις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης. Όπως συγχρόνως δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι, ειδικά στην σημερινή οικονομική συγκυρία, απέναντι στην ασίδωτη ανάπτυξη μιας παράλληλης οικονομίας που αποστερεί σημαντικότατους άμεσους και έμεσους φόρους από το κράτος, κρίσιμες ασφαλιστικές εισφορές από τα υπομεγάλη πίεση ασφαλιστικά ταμεία και συνεπάγεται τελικά την απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας σε μια ήδη σφόδρα δοκιμαζόμενη ελληνική οικογένεια και κοινωνία. Το Ελληνικό Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο έχει σταθεί επί σειρά ετών απέναντι από το φαινόμενο των παράνομα ενοικιαζομένων καταλυμάτων, διέγνωσε εγκαίρως την ανάγκη να διερευνηθούν οι πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου της οικονομίας του διαμοιρασμού στη σημερινή εποχή και να διατυπωθούν ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του. Είναι ουσιώδες να γίνει αντιληπτό ότι το sharing economy δεν αφορά μεμονωμένα την Ελλάδα ή το εγχώριο τουριστικό προϊόν, αλλά αντανακλά μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.
στη βάση μιας πρώτης ανάγνωσης από την πλευρά του τουριστικού κλάδου, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεκτιμηθεί το εύρος των ευκαιριών που προσφέρει η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Καθώς οι τελευταίες βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων για την οικονομία διαμοιρασμού, ο τουριστικός κλάδος διαθέτει την οριμότητα για να διερευνήσει τις προοπτικές εισαγωγής καινοτομίας και αναβάθμισης της προσφερόμενης τουριστικής εμπειρίας. Η ομιλία του Γιώργου Τσακίρη, βέβαια, έχει να κάνει με το sharing economy. Είναι από την επόμενη εκδήλωση, όπου έχει ένα ειδικό σημείο αναφοράς και πάρα πολύ κρίσιμο για την παραοικονομία στον τουρισμό. Είναι η εκδήλωση που ακολούθησε την συνάντηση για τον Baidu. Αντίστοιχα ήταν και η ομιλία της Υπουργού Τουρισμού. Ξέρετε ότι η παραοικονομία στον τουρισμό αγγίζει περίπου το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, δισεκατομμύρια ετησίως. Για φανταστείτε πόσα λεφτά χάνει το δημόσιο από φόρους. Κύριε Παντή, να επανέλθουμε λίγο στην κινέζικη αγορά. Είπαμε 7.000 δολάρια. Οι καταναλωτές για ψώνια Κινέζοι αναταξίδι. Ποιοι είναι οι προορισμοί που τους αρέσκονται πιο πολύ να ταξιδέψουν στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη κυρίως πηγαίνουν στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Είναι οι βασικοί τους προορισμοί. Όμως τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να μπαίνουν σιγά σιγά στην λίστα, όπως γερμανικές πόλεις, όπως η Κοπενχάγη που έχει κάνει μια εντυπωσιακή κίνηση να προσελκύσει Κινέζους τουρίστες. Και νομίζω ότι είναι και η υποχρέωσή μας να βάλουμε και την Αθήνα και την Ελλάδα γενικότερα σε αυτό το κάδρο, όσο πιο δυνατά γίνεται τα επόμενα χρόνια. Πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω ακόμη πιο σημαντικό που πρέπει να στραφεί πιο πολύ ο ελληνικός τουρισμός είναι ότι οι Κινέζοι ταξιδεύουν όλο τον χρόνο. Αυτό είναι πραγματικότητα. Ταξιδεύουν όλο τον χρόνο. Είναι εντυπωσιακό ότι τους μήνες Γενάρη, Φλεβάρη, που για μας είναι μια περίοδος τουριστική πολύ. Πολύ χαμηλή. Οι Κινέζοι παίρνουν. Τόσες φορές μιλάμε για την άβληση, τη ανάγκη άβληση τη εποχικότητα εδώ πέρα. Τόσες φορές το κάνουμε θέμα. Και διαλέγουν αυτούς τους μήνες, γιατί εκεί παίρνουν κάποια εβδομάδα που έχουν άδειες διακοπές, τέλος πάντων, και ταξιδεύουν όλο το χειμώνα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Ο καιρός στην Ελλάδα βοηθάει τους Κινέζους να έρθουν όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το γεγονός ότι επιλέγουν τριάστερα ξενοδοχεία σε σχέση με τα πιο ακριβά είναι επίσης σημαντικό, γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλη γκάμα ξενοδοχείων να διαθέσουμε. Τριάστερα, όχι τριάστερα. Ναι. Νομίζω ότι δεν δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στο κόστος του καταλήμματος για να μπορέσουν να έχουν προσιτά διαθέσιμα χρήματα να ξοδέψουν. Τουλάχιστον έτσι λένε μέχρι τώρα οι άνθρωποι από την Κίνα με τους οποίους έχουμε μιλήσει. Παρ' όλα αυτά, ο αγαπημένος προορισμός στην Ελλάδα είναι η Σαντορίνη. Είναι η Σαντορίνη. Εκεί τριάστερο δεν βρίσκεις πολύ εύκολα. Είναι η Σαντορίνη γιατί είναι ο γάμος. Υπάρχουν οργανωμένα ταξίδια για να φωτογραφηθούν και να το γάμο τους. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο. Και είναι εντυπωσιακό το νούμερο ότι τα ταξίδια αυτά για το γάμο τους πολλές φορές φτάνουν μέχρι και τα 150.000 ευρώ. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που έχουμε πάρει από πράκτορες της Κίνας. Είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένει η δυσκολία με τη βίζα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή η έκδοση βίζας είναι ένα πρόβλημα, βέβαια είμαστε χώρα Σέγγεν, πρέπει να ακολουθήσουμε τις νόρμες ευρωπαϊκές και ειδικά τις συνθήκες γιατί είναι όλοι μέσα. Αλλά πώς πάρε τόσο πολύ? Νομίζω το κρίσιμο σημείο απ' όλα είναι, πιο κρίσιμο σημείο πέρα από τη βίζα, είναι και η απευθείας πτήση. Η απευθείας πτήση είναι ένα πολύ σημαντικό. Μια τελευταία ερώτηση. Πώς μπορούν να προβληθούν οι επιχειρήσεις των Baidu? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αντίστοιχα, φαντάζομαι και στο Yandex, στη Ρωσία. Ναι. Είναι πάρα πολύ απλό. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και το μόνο που χρειάζεται για μια επιχείρηση είναι να έχει νομιμοποιητικά έγγραφα. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Κινέζοι δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο να διαφημίζουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπαρκτές. Δηλαδή, τι, πρέπει να έχεις φορολογική ενημερότητα για να προβληθείς στο Προφανώς και όχι. Αλλά χρειάζεται να έχεις τουλάχιστον έναρξη της επιχείρησης, να είσαι μια πραγματική επιχείρηση. Κάποια λοιπόν επιχείρηση που έχει τα νομιμοποιητικά της έγγραφα και είναι OK με όλο αυτό το αντικείμενο, μπορεί να προσεγγίσει το χρυσό οδηγό και μαζί να βρούμε και να σχεδιάσουμε τη λύση η οποία είναι καλύτερη για τη δραστηριότητά της, έτσι ώστε να πάμε και να βρούμε στην κινέζικη αγορά το προφίλ των χρηστών που θέλει να κάνει πελάτες της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παντή. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ σήμερα στο κοντά μας. Έχουμε κάθε επιτυχία στη νέα δραστηριότητα του χρυσού οδηγού. Και κύριε, να ακούσουμε και τον διευθυντή marketing του χρυσού οδηγού που μιλάει για αυτή τη συνεργασία.
στο χρυσό οδηγό, αυτό το οποίο θέλουμε και θα έλεγε κάποιος ότι είναι το όραμά μας, είναι ουσιαστικά να βοηθήσουμε αυτή την μεγάλη γκάμα πελατών μας μέσα από αποτελεσματικές, ψηφιακές και online διαφημιστικές λύσεις να έρθουν πιο κοντά με τους πελάτες τους. Ακόμα πιο πολύ να αποκτήσουν πελάτες. Αυτό ήταν ούτως ή άλλως πάντα ο ρόλος του χρυσού οδηγού σε αυτή εδώ πέρα τη χώρα. Μέσα όμως από συνεργασίας αξιοπιστίας, γνώσης και συμβουλών. Δηλαδή είμαστε σε θέση να παρέχουμε και όχι μόνο τα προϊόντα, αλλά και συμβουλευτικούς τρόπους διαχείρισης των προϊόντων για το πώς μπορεί κάποιος να τα διαχειριστεί καλύτερα. Θα ήθελα να σας πω ότι ο χρυσός οδηγός, έτσι να σας αναφέρω ένα νούμερο, ξέρετε ότι αυτό που μεταφέρει μια εταιρεία ψηφιακής διαφήμισης πελάτες της είναι κλικς. Αυτά τα κλικς, ανάλογα με την προβολή, ουσιαστικά μεταμορφώνονται σε πελάτες. Εμείς, έτσι να σας δώσω μια αίσθηση, με όλη την πλατφόρμα και όλα τα προϊόντα που έχουμε, μεταφέραμε στους πελάτες μας το μήνα, Μάιο, και αυτό είναι περίπου ο μέσος όρος αυτών που κάνουμε κάθε μήνα, περίπου 5,5 εκατομμύρια κλικς. Δηλαδή, στους πελάτες μας πάνω, το μήνα Μάιο, εκδηλώθηκαν 5,5 εκατομμύρια ενεργά ενδιαφέροντα μέσω του κλικαρίσματος που κάνανε πάνω στις προβολές τους οι χρήστες. Έχουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και έτσι προέρχονται αυτά τα κλικς, τα οποία περιλαμβάνουν, όπως ξέρετε, την τοπική μηχανή αναζήτησης hio.gr και περιλαμβάνει και μια σειρά από αυτό που λέμε digital services, δηλαδή κατασκευές ιστοσελίδων, ενέργειες Google Ads, που είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι από εσάς, το κάνετε, υπηρεσίες SEO και διάφορα άλλα πράγματα. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε εμείς στο χρυσό οδηγό είναι τους πελάτες μας, τους τοποθετούμε, τους δίνουμε μια προβολή online και μετά τους δίνουμε και μια κατάταξη από πίσω. Αυτό το κάνουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος, όπως σας είπα, είναι η μηχανή αναζήτησης ηχείο.gr, η οποία είναι ουσιαστικά η νούμερο ένα μηχανή αναζήτησης, τοπική μηχανή αναζήτησης ελευθερών επαγγελματιών στην Ελλάδα, και μέσα από άλλες μηχανές αναζήτησης, οι οποίες είναι πολύ γνωστές σε εσάς, που είναι η Google και η Yandex. Η μηχανή αναζήτησης του hio.gr, να σας πω ότι μέσα από τα Google Analytics, ο προηγούμενος μήνας, βασικά είναι μια μηχανή, η οποία κάθε μήνας πάει το προηγούμενο ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ αναζητήσεων. Ουσιαστικά, βλέπετε ένα νούμερο που είναι 3.208.000. Αυτοί είναι οι μοναδικοί χρήστες, οι οποίοι μπήκανε μέσα στο hio.gr τον περασμένο μήνα και κάναν τουλάχιστον μία αναζήτηση σε θέματα τα οποία τους ενδιαφέρανε. 3.200.000 χρήστες. Έχουμε φυσικά κάνει και έρευνα πίσω αυτή τη μηχανή και είμαστε σε θέση να ξέρουμε ότι τόσο οι χρήστες, είναι όχι μόνο γνωρίζουν τη μηχανή, και αυτό φαίνεται από το δείχτη του awareness, δηλαδή της αναγνωρισιμότητας της μηχανής μας, όταν τους ρωτήσαμε μέσα από μια έρευνα που κάναμε μια εταιρεία ερευνών, αλλά τη χρησιμοποιούν και περισσότερο και είναι και ευχαριστημένοι από τη χρήση. Άρα δηλαδή έχουμε και το καλώς λειτουργεί της μηχανής μέσα από έρευνα που έχουμε κάνει με τους χρήστες μας. Θα ακολουθήσει άλλο ένα μέρος από την συνέντευξη του κύριου Παδιονυσίου, αφού πρώτα πάμε να δούμε ένα κομμάτι από την Celestial Cruises, που είναι το rebranding του ομίλου Louis, η εταιρεία κρουαζιέρας, όπου και εκεί φιλοδοξούν να έχουν Κινέζους τουρίστες, βέβαια, μην το ξεχνάμε αυτό. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Από το 2013, η Louis Cruises είναι η κατεξοχήν εκπρόσωπος της ελληνικής κρουαζιέρας, αφού προσφέρουμε τη ζεστή ελληνική φιλοξενία, προάγουμε τον ελληνικό πολιτισμό και δίνουμε την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους μας να απολαύσουν την ελληνική ζωή τόσο εν μπλό, όσο και τις ομορφιές των προορισμών τους οποίους επισκεπτόμεθα. Όλο αυτό περικλείεται στο «Καλημέρα, το λέμε εμείς, το ζείτε εσείς», που για μας δεν είναι απλά ένα σλόγγαν ή η υπογραφή της καμπάνιας την οποία πραγματοποιούμε διεθνώς, είναι μία δέσμευση. Μία δέσμευση που εξελίσσει ακόμη περισσότερο την ελληνική κρουαζιέρα, καθότι σήμερα σηματοδοτείται και η έναρξη της νέας θυγατρικής εμπορικής επωνυμίας, την οποία σας ανακοινώσαμε φέτος το καλοκαίρι,
και η οποία αναπτύσσει περισσότερο την ελληνική κρουαζιέρα, αφού θα την πρεσβεύει πλέον ανά το παγκόσμιο. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τις Celestial Cruises. Τα πράγματα που μας είπαν είναι φαγητό και κρασί, διασκέδαση, ιστορία και προορισμός. Και αυτό ακριβώς αρχίζαμε να χτίζουμε. Μετατρέψαμε στον χρόνο ό,τι κάνουμε πάνω στα πλοία μας. Αρχίσαμε να αλλάζουμε τα μενού μας και σήμερα την ημέρα το 85% αυτό που προσφέρουμε εντελώς ελληνική κουζίνα. Όχι μόνο η ελληνική κουζίνα, αλλά και με προϊόντα τοπικά. Δηλαδή, μπορεί να έχει ελληνική κουζίνα και να αγοράζει παραδείγματο χάρη ντομάτα η οποία έρχεται από την Ολλανδία. Εμείς η ντομάτα, γιατί αγοράζουμε φρέσκια ντομάτα, είναι ανάλογα από το χώρο που πάμε, παίρνουμε και την ντομάτα. Να είναι όσο μπορεί περισσότερο να είναι ελληνικά προϊόντα. 100% ελληνικά κρασιά. Έχουμε καταργήσει τα ξένα κρασιά. Η διασκέδαση πάνω στο πλοίο έχει στραφεί να είναι ελληνική διασκέδαση. Και αρχίσαμε ένα πρόγραμμα με θεματικές κρουαζιέρες, όπου παραδείγματος χάρη έχουμε το Λύκειο Ελληνίδων να κάνει ολόκληρη παρουσίαση και πρόγραμμα το οποίο δείχνει τους χορούς, τις στολές, την ιστορία κτλ. Έχει ενσωματευτεί πλήρως αυτό το πρόγραμμα πάνω στις κρουαζιέρες. Έχουμε κάνει, θα έχετε ακούσει και το Πολυκανδριώτη, ότι είχε έρθει πάνω στο πλοίο μας πολλαπλές φορές να παίξει το μπουζούκι, την ελληνική μουσική, και αυτό θα εξακολουθήσει. Και έχουμε και επίσης και ένα ωραίο κόσμο που θέλουν να ακούσουν την Φουρέρα, το Μαρτάκι κτλ. Δηλαδή πλήρη γάμα διασκέδαση ελληνική. Το τρίτο πράγμα που κάναμε ήταν να πάμε σε νέους προορισμούς. Θα σας πει περισσότερο για ποιο είναι το πρόγραμμά μας του χρόνου, αλλά φανταστείτε ότι στον χώρο της κρουαζιέρας επί 28 χρόνια όλες οι εταιρείες κρουαζιέρες πηγαίνανε ουσιαστικά σε 6 νησιά. Τα συνδυσμένα. Μύκονο, Σαντορίνη, Ρόδο, Κρήτη και εκτός από τη Ρόδο και την Κρήτη νομίζω πηγαίνουν και φυσικά πηγαίνουν στο Κουσάδεση, στην Έφεσο. Αυτά είναι οι κυριότεροι προορισμοί. Και όταν φανταστούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε πάνω από 3.000 νησιά, τα οποία και τόσα να είναι κατοικήσιμα, οι ξένοι λένε, μα έχουμε ακούσει για άλλα νησιά. Μήπως πρέπει να πάμε, και γι' αυτό εντάξαμε και νέα νησιά. Δηλαδή, φέτος, μετά από 28 χρόνια, πήγαμε σε νέους προορισμούς. Και θα ακούσετε περισσότερο τι θα κάνουμε για τον χρόνο. Αυτό ήταν ένα κομμάτι από την ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Celestial Cruises. Πλέον να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για πιο πολύ Louis Cruises.